Απόψε φιλοξενούμε στο στούντιο της Κρήτη TV τον κύριο Βασίλη Σμπόκο, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Τι ήταν αλήθεια αυτό που σας οδήγησε στην απόφαση να κατέβετε σε αυτές τις εκλογές, τη δεδομένη χρονική συγκυρία? Κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι στα κοινά χρόνια. Συνδικαλίζομαι στον χώρο της αγροτιάς και της κοινοτροφίας κυρίως για πάνω από 20 χρόνια και τα τελευταία 5 χρόνια είμαι και αντιδήμαρχος στο Δήμο Ανογείων. Βιώνοντας λοιπόν τα προβλήματα από μέσα, τη δεδομένη χρονική στιγμή πήρα αυτή την απόφαση να συμμετέχω, βλέποντας τον αγώνα της κυβέρνησης του Αλέξη του Τσίπρα, ιδιαίτερα τα τελευταία 3 χρόνια, και αναλογιζόμενος την πορεία της πατρίδας μας τα προηγούμενα χρόνια. Σε σημαντικά ζητήματα, τα δημόσια αγαθά της χώρας, που θα μπορούσα να αναφέρω, ας πούμε, ότι στο κομμάτι της υγείας, ποιος μπορεί να ξεχάσει τα 5 ευρώ, τα 25 ευρώ για την εισαγωγή των ασθενών στα νοσοκομεία, ή το κλείσιμο νοσοκομείου, ή τις απολύσεις προσωπικού, την επιβάρηση των ανασφάλιστων που νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία, τα νοσήλια τους στην εφορία είχαν πάει. Ο καθένας δηλαδή που νοσηλευότανε, η επιβάρηση αυτή τη χρεωνότανε στο Δημόσιο Ταμείο. Ποιος θα ξεχάσει, ας πούμε, την αλματώδη αύξηση της ανεργίας στο 28% μνημονιακά χρόνια, το κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων ιδιωτικών υπαλλήλων, τα σχολεία που άνοιγαν 50% ελλείψεις καθηγητών και δασκάλων και με φωτοτυπίες αντί για βιβλία, τις υποδημίες των μαθητών. Απέναντι σε αυτά όλα, επιγραμματικά ανάφερα κάποια, η κυβέρνηση Τσίπρα ήρθε και είχε απαντήσεις. Κατάργησε τα 5 ευρώ και τα 25 ευρώ. Άνοιξε καινούργια νοσοκομεία. Έχει προσλάβει 19.500 εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Διάγραψε την επιβάρηση που είχαν στα δημόσια ταμεία τα νοσήλια των ανασφάλιστων και έφερε με το παράλληλο πρόγραμμα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων να νοσηλεύονται δωρεάν. Η ανεργία μειώθηκε στο 9%. Τα εργασιακά δικαιώματα επανέφερε τις συλλογικές συμβάσεις. Τα σχολεία άνοιγαν με 0 ελλείψεις. Θεσμοθέτησε γεύματα για τους μαθητές που είχαμε πάντα αυτά τα προβλήματα. Πάντα ένας απολογισμός. Αναδεικνύοντας κάποια κέρια ζητήματα, την προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης του Αλέξη του Τσίπρα, σαν ενεργός πολίτης, θεώρησα χρέος να συμμετέχω σε αυτή την εκλογική μάχη, η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική μάχη και κρίνει την πορεία της χώρας μας για τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Επειδή τις τελευταίες ημέρες και όσο έχει διαρκέσει αυτή η εξπρές προεκλογική περίοδος, συναντάτε πάρα πολύ κόσμο, συνομιλείτε με πάρα πολύ κόσμο, έχετε επισκεφθεί αρκετές περιοχές και της ενδοχώρας του νομού. Τι είναι αυτό που σας λένε οι πολίτες, τι είναι αυτό που ζητούν κυρίως? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας προβληματισμός δικαιολογημένος. Υπάρχει μία κούραση. Είμαστε 8 χρόνια στα μνημόνια. Υπάρχει μια κυβέρνηση που φυσιολογικά έχει μια κάμψη 4,5 χρόνια. Εγώ βέβαια που επισκέφτηκα το 90% των χωριών της εδώ χώρας και προκαλούσα συζητήσεις, πραγματικά επειδή βλέπω ότι υπάρχουν δύο κόμματα ουσιαστικά έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την εκλογική μάχη. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει και ο αντισύριζα. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ ο καθένας για δικούς τους λόγους. Εγώ όμως προκαλώ τον κόσμο στις συζητήσεις να μου πει ένα σοβαρό λόγο, αναλογιζόμενος βέβαια την πορεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από πού ξεκίνησε, το τι παρέλαβε και τι βήματα, και σίγουρα το ότι έχει κάνει τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από τους προηγούμενους που κάνουν μόνο βήματα πίσω. Λέω λοιπόν ότι ναι, ο κόσμος είναι προβληματισμένος, αλλά υπάρχει και ένας φόβος, μην ξέροντας το τι έρχεται αύριο, δηλαδή υπό ποια έννοια το λέω αυτό. Έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση,
σε στάσεις σημειωτών σήμερα να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας αύριο, ακούγονται ότι ράβονται και κουστούμια και μοιράζονται και θέσεις και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, δεν έχει σπράξει ακόμη από την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν έχει ακούσει ποιο είναι το πρόγραμμα της. Mm-hmm. Και αυτό τη φοβίζει για το τι μέλλει γενέσει το αύριο. Βλέπει ότι ο πολλής κόσμος αναγνωρίζει αυτά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και φοβάται. Δηλαδή αχνά αυτά που αφήνονται ας πούμε να περάσουν στον κόσμο, mm-hmm. όπως είναι το 7ήμερο εργασίας ή το 12ωρο, ζητήματα ας πούμε που είναι, δεν έχουν διαψευστεί. Ωραία. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθουμε και στο κομμάτι πάνω στο οποίο έχετε ιδιαίτερα μεγάλη γνώση και εμπειρία. Αγροτοκτηνοτρόφους επί σειρά ετών, αναπτύξατε και συνδικαλιστική δράση στον χώρο των επαγγελματικών σας ενδιαφερόντων. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, γιατί η Κρήτη εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί το φτωχό συγγενή σε ό,τι αφορά και το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα και το κομμάτι των υποδομών, αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Η Κρήτη διαχρονικά είναι ρηγμένη και σε σχέση και με άλλες περιφέρειες της χώρας. Και φαντάζομαι ότι αυτό το διαπιστώνετε και εσείς. Τι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Mm-hmm. Έχει να κάνει καταρχήν με το χώρο. Υπάρχει ένας μικρός κλήρος. Ο κλήρος είναι τεμαχισμένος, μικρά, δηλαδή ο παραγωγός στον πρωτογενή τομέα δεν έχει τις εκτάσεις που έχει ο παραγωγός, ας πούμε, στη Θεσσαλία ή σε υπόλοιπες, σε άλλες περιοχές της χώρας. Από την άλλη, εμείς ένα κομμάτι έχουμε να επενδύσουμε που είναι η ποιότητα των προϊόντων. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Σήμερα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος να το κάνουμε, αλλά έχουμε απέναντί μας συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Ήδη πέρυσι ο καιρός, ο παράξενος αυτός με την ανοβρία εντός του χειμώνα επέφερε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα σε προϊόντα όπως είναι το ελαιόλαδο, που είχαμε ας πούμε μια μεγάλη ποσότητα ελαιολάδου στην Κρήτη που είχε υψηλή οξύτητα. Αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε από τώρα και έπειτα και εκεί πρέπει να σκύψουμε αν θέλουμε να επενδύσουμε στην ποιότητα και να βγάλουμε την παραγωγή της Κρήτης, την πρωτογενή τομέα, έξω από τα όρια, από τα σύνορα του νησιού μας και της χώρας, για να πάρει και ο παραγωγός την υπεραξία, πρέπει να πάρει στην τσέπη του. Αν μας παρακολουθεί τώρα κάποιος παραγωγός, ευλόγως ενδεχομένως να ήθελε να σας θέσει το ερώτημα ότι με τόσο υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και τέτοια φορολογία, με συμφέρει πια να βγω έξω στο χωράφι, ακούστε, να κάνω τη δουλειά είναι, μου ή είναι, να τα παρατήσω? Αυτό είναι μια παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί και θα σας πω ότι με νόμο το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και κατήργησε ένα νόμο που υπήρχε από το 2013 που έλεγε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και στις άμεσες ενισχύσεις, όχι μόνο στο καθαρά, δηλαδή το εισόδημα του παραγωγού από την πώληση των προϊόντων τους. Σήμερα λοιπόν έχουμε να παραθέσουμε ότι το 90% των παραγωγών πληρώνει μηδέν φόρο στην εφορία. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές, όπου το 90% των παραγωγών πληρώνει το χαμηλότερο ασφάλιστρο. Βέβαια υπάρχει και ένας 10% το οποίο παράγει και το οποίο τιμωρείται. Αυτός που παράγει και παρουσιάζει παραγωγή, αυτός τιμωρείται γιατί καλείται όντως να πληρώσει κάποια χρήματα και ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές εισφορές. Εκεί πέρα λοιπόν έρχεται τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε προθέσεις ο Πρωθυπουργός από το Βόλο ότι θα έρθει νομοσχέδιο στη Βουλή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η επόμενη κυβέρνηση, όπου θα το αντιμετωπίζει και αυτό το θέμα με βάση τα τοπικά ζητώ, πού δηλαδή παράγεται αυτό το προϊόν και με ένα τρεχμακτό εισόδημα όπου θα προσπαθήσει να λιάνει αυτό το πράγμα προς όφελος του παραγωγού. Θέλω να πω δηλαδή συμπερασματικά ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε απέναντι
θετικά απέναντι στον παραγωγό σε αυτά τα δύο ζητήματα και επιπλέον και στο κομμάτι των άμεσων ενισχύσεων διασφάλισε με νόμο το 7.500 ευρώ αφορολόγητο που δεν μπορεί να ακουμπήσει κανείς πλέον τα χρήματα από τις άμεσες ενισχύσεις. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι υπήρξε μια ικανοποιητική αγροτική κοιτάξτε, πολιτική τα χρόνια που προηγήθηκαν. Το αγροτικό ζήτημα, κ. Σαρπάτα, είναι ένα εθνικό ζήτημα. Και εγώ έχω πει και σε προηγούμενο πάνελ εδώ πέρα ότι έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να κάτσουμε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, να κάτσουμε να συνθέσουμε πράγματα, να δούμε πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε και να αντιμετωπίσουμε καθαρά ως ένα εθνικό ζήτημα. Καμία κυβέρνηση, δυστυχώς και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανάπτυξε ένα τέτοιο σχέδιο για το αγροτικό ζήτημα συνολικά. Πού είμαστε, πού πάμε, πού θέλουμε να πάμε. Βέβαια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε μια αφετηρία διαφορετική από τις υπόλοιπες. Ξεκίνησε, παράλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη και πάνω εκεί προσπάθησε να κάνει πράγματα. Και το άμεσο που έκανε ήταν η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων από την κοινή αγροτική πολιτική και εκεί τα κατάφερε. Γιατί και ο αγροτής και ο κτηνοτρόφος με πολιτικές αποφάσεις έπαιρνε τα χρήματα στην ώρα του και επιπλέον το κράτος δεν είχε πρόστιμα από τη διαχείριση των κοινοτικών χρημάτων αυτών. Μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά ότι από το 2002 έως το 2015, έως το 2014, στη χώρα μας έχουν καταλογιστεί 3,5 δις ευρώ πρόστιμα από τη διαχείριση αυτών των κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτό ήταν ένα θέμα που επιλήφθηκε άμεσα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα ευρώ πρόστιμο δεν έχει η χώρα μας, δεν έχει καταλογιστεί στη χώρα μας από το 2015 και μετά. Μάλιστα. Άρα ήταν πολιτική απόφαση. Δεν λέω ότι είπαμε στο ζήτημα της παραγωγικής διαδικασίας υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί και να απευθύνετε το δικό σας μήνυμα. Γιατί να σας ψηφίσει κάποιος, γιατί να σας εμπιστευτεί? Όπως είπα, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στα προβλήματα του κόσμου. Έχω αποδείξει διαχρονικά με τον αγώνα μου ότι μπορώ τα προβλήματα του κόσμου να τα πάρω, να τα αναδείξω και να προσπαθήσω να αναζητήσω λύσεις σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που δρούσα σήμερα. Με το ίδιο πάθος, με την ίδια αγωνιστικότητα, με τον ίδιο αέρα λέμε, είμαι έτοιμος, εάν ο ερεκλειώτικος λαός μου δώσει τη δυνατότητα, τα προβλήματα αυτά του κόσμου, τα θέματα που τον απασχολούν, να τα αναδείξει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.